Κακαβάζη για να μας δώσει το ρεπορτάζ που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για αυτό το θέμα και ποια είναι η εικόνα σήμερα στον τζαμί. Έρικα μου, καλησπέρα. Καλημέρα, Αντρέα, κυρίες και κύριοι. Από την περιοχή του Αγίου Αντωνίου, εδώ που βρίσκεται το τζαμί, όπου προχθές βράδυ, άγνωστοι προσέγγισαν εδώ το σημείο και έγραψαν συνθήματα, ενώ επιτέθηκαν και με βόμβες μολότων, σύμφωνα και με την αστυνομία. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή, μόλις αντιλήφθηκαν, ενώ οι διαχειριστές του τζαμιού πογιάτισαν, έφυγαν, απομάκρυναν τα συνθήματα και καθάρισαν εδώ τον χώρο από τους βανδαλισμούς που του επιτέθηκαν, να πούμε, προχθές βράδυ. Και βρίσκεται, να πούμε, κλειδωμένο πλέον το τζαμί μέχρι και την ολοκλήρωση των ερευνών από την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, υπάρχει στην αστυνομία, αξιολογείται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από την περιοχή όπου φαίνεται ένα πρόσωπο τουλάχιστον να πλησιάζει τον τζαμί και να ανασύρει σπρέι και να γράφει εδώ πάνω στους εξωτερικούς τοίχους τα συνθήματα κατά του Ισλάμ, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, ενώ στη συνέχεια ρίχνει κάποια αντικείμενα εντός του τζαμιού. Επίσης, μαρτυρίες που αξιολογούνται από εδώ την περιοχή, από τις αρχές, φαίνεται ότι το σημείο προσέγγισαν δύο άτομα. Έφυγαν από το σημείο, με συγχωρείτε, δύο άτομα, τα οποία πρόκειται, όπως αναγνωρίστηκαν από εδώ άτομα της περιοχής, πρόκειται για αλλοδαπούς, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες που κατέχει η αστυνομία στα χέρια της. Τώρα να πούμε, Αντρέα, ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί και τις αρχές της Δημοκρατίας να παρέμβουν και να διερευνήσουν το όλο ζήτημα, καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ από την πρώτη στιγμή να πούμε ότι δόθηκαν οδηγίες και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διερεύνηση του περιστατικού και προσαγωγή των υπόπτων ενώπιον της δικαιοσύνης. Αντρέα. Ερίκα, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε τον διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.